Δεν κατάλαβα. Υπάρχει μέθοδος για τις γυναίκες πώς να. Με αστρολογική συνθήκη. Πώς με αστρολογική, ναι. Νομίζω ότι πέσει αυτά που θέλει, θα την πω εγώ αυτή. Είναι... υπάρχει μία μέθοδος για να μεγαλώνουν οι γυναίκες στο στήθος τους. Και αυτό όχι είναι. Να τους με... Όχι το τραγούδι. Πώς το τρίβουν το πιπέρι. Α, το ξέρεις, με έχεις παρακολουθήσει άρα. Μα, όχι, δεν σου έχω παρακολουθήσει. Το είπες και εσύ αυτό. Το είχα πει, ναι, στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, ποιο είναι, όπως κάνουμε τις μπριζόλες με τα pepper steaks, τα ξέρεις τα pepper steaks. Ναι, τα ξέρω. Έχεις φάει ποτέ pepper steak. Όχι, δεν έτυχε, αλλά τα ξέρω. Παίρνεις μια μπριζόλα. Ναι. Βάζεις πιπέρι στο πιάτο, αλλά κόκκους πιπέρι, έτσι. Mm-hmm. Βάζεις την μπριζόλα πάνω και την κοπανάς. Για να καρφωθούν το πιπέρι μέσα στην μπριζόλα. Ναι. Και την ψήνεις. Μάλιστα. Λοιπόν. Έτσι τρίβουν και τα στήθη τους σε κάποιες χώρες, ας πούμε, για να μεγαλώσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πουλί. Ναι. Θα σε διορθώσω. Δεν είσαι καλά διαβασμένος. Ωραία. Είσαι, ναι, εντάξει. Εγώ είμαι βέβαια πιο παλιός, ας πούμε, στην τέχνη. Βγάζει το πουλί μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου. Mm-hmm. Ας πούμε, έχεις γεννηθεί 26 Ιανουαρίου. Θα βγάλεις το πουλί σου 26 Ιανουαρίου. Έξω. Έξω, στο δρόμο. Όχι. Τι έξω. Θα βγεις από το σπίτι σου. Ναι, ναι, θα σου πω. Όχι, μιλάω σοβαρά. Εγώ σε ακούω με μεγάλη προσοχή, είσαι γελάτη. Ωραία. Αν είναι γελάτη, δεν λέω τίποτα. Θα βγάλει. Ποια ημέρα γεννήθηκες? 2 Μαΐου. 2. Λοιπόν, 2 Μαΐου κάθε χρόνο θα βγάλεις το πουλί σου έξω. Ναι. Δηλαδή τις υπόλοιπες μέρες θα το έχω μέσα. Όπου θέλεις. Δεν καταλαβαίνω τότε τη μέρα. Θα το βγάλεις έξω, έξω για μια μέρα, για τις υπόλοιπες 364 ναι. Θα το έχεις μέσα, κατάλαβες. Όχι, όχι. Και θα του δέσεις ένα βαρύδιο. Την πρώτη φορά θα είναι 200 γραμμάρια. Και θα έχεις όλη την ημέρα και θα χορεύεις όμως πάνω κάτω. Τα 200 γραμμάρια θα τραβούν το πουλί. Λόγω βαρύτητες. Ναι. Του χρόνου, γι' αυτό γίνεται σταδιακά, 400 γραμμάρια. Μέχρι να σηκώσεις 100 κιλά. Οκ, okay. Εγώ απλά να σου πω να ξέρεις ότι και σου μιλάω ειλικρινά, έχει το δικό μου πουλί σηκώνει πάρα πολλά κιλά, αν χρειαστεί. Γίνεται ένας διαγωνισμός σε ένα μαγαζί. Όποιος σηκώσει ηλεκτρικές συσκευές, έχω βάλει στο μάτι ένα ψυγείο. Έχω βάλει στο μάτι ένα ψυγείο. Γι' αυτό δεν κάνω τίποτα τον τελευταίο καιρό. No sex, no τίποτα, για να κρατήσω τις δυνάμεις. Ωραία. Για να πάω να σηκώσω το ψυγείο. Λέει, μπαίνεις μέσα, ό,τι σηκώσεις με το πουλί σου δώρο. Και έχω ένα ψυγείο δίπορτο τώρα που θέλω. Ωραία, να πάω. Ωραία, πάμε μαζί να κερδίσω κι εγώ κάτι. Λοιπόν, πάντα σηκώσουμε μαζί. Όχι, εσείς θα σηκώσεις άλλο πράγμα, εγώ άλλο πράγμα. Εσύ τι θα σήκωνες, εάν γινόταν αυτό, στο μαγαζί που ξέρω εγώ. Εγώ δεν χρειάζομαι ψυγείο καταρχήν. Τι χρειάζεσαι? Τι χρειάζομαι? Μα από ηλεκτρικές συσκευές ένα πιστολάκι μαλλιών βασικά. Αυτό το σηκώνω. Με ρώτησες τι χρειάζομαι και σου είπα. Ένα πιστολάκι μυαλό. Ωραία, μία τηλεόραση ή πενιντάρα. Μία τηλεόραση... Αυτό το σηκώνω κι εγώ. Μία τηλεόραση... Οι τηλεόρασεις τώρα είναι LCD, είναι ελαφρύες. Θάλια, έλα στη γραμμή μας. Θάλια, δεν είπαμε. Κώστα. Έλα, αγάπη μου. Κώστα. Ναι, αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα και στην Έλενα. Γεια σου, Θάλια. Έχεις πολύ θετική άβρα. Αλήθεια, αγάπη μου. Και ο Κώστας και η Έλενα. Και καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα. Εγώ έχω πολύ καλό θετική παιδί, άβρα. Σε μένα δεν είπες αν έχω θετική εγώ άβρα. Εγώ θέλω να μου λύσεις ένα άλλο πρόβλημα. Καλά το μεγάλωμα του πουλιού. Επειδή εγώ έχω πρόβλημα και ο δικός μου το έχει μεγάλο. Πώς μονίμως μεγάλο, πώς το μικραίνει. Εδώ τι φίλοι κάνουμε. Μου, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, εκεί πέρα δεν κάνεις τίποτα, δεν υπάρχει κάποια μέθοδος. Απλά το απολαμβάνεις. Δεν κάνεις τίποτα άλλο, απλά το απολαμβάνεις. Όχι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Να βάλεις το φίλο σου να δουλέψει με τον πόντο. Εγώ υποφέρω στην επαφή, σοβαρά μιλάω. Δεν λέω εντάξει, να είναι λίγο πιο αυτό. Και τώρα τα λιγορημένη μου ακούγεσαι. Μιλάω σιγά γιατί κοιμάσαι δίπλα. Α. Και θέλω να μου κάνει και μια πρόβλεψη ο Δημήτρης. Ναι, ματάκια μου, πες. Γιατί είναι σε ζώμα αυτόν. Mm-hmm. Και
γύρω στα 3 χρόνια. Θα τον παντρευτεί σίγουρα. Αλλά είναι λίγο δύσκολη περίπτωση και θέλω να μου πει ο Δημήτρης πώς θα πάει. Να σου πω πώς θα πάει, γιατί είναι δύσκολη περίπτωση καταρχήν. Λόγω μωρή. Είναι λίγο χαρακτήρας, Περίμενε, δύσκολη περίπτωση τώρα πέρα από την πλάκα, λόγω χαρακτήρα. Όχι δύσκολη περίπτωση ότι έχει μεγάλο μόριο και γι' αυτό. Όχι, καλέ. Α. Πλάκα έκανα πριν. Α, εντάξει. Okay. Πού είναι τέτοια τι. Ότι θέλει να. Έχει λίγο συμπεριφορά περίεργη, απότομη. Είναι επειδή δεν έχει μεγάλο μόριο. Θέλει να μου πει λίγο. Η απότομη συμπεριφορά. Καταρχήν, πε μου λίγο ημερομηνία του. Όχι μεγάλο το έχει, λάθο κατάλαβε. Αυτό σου λέει. Ακριβώ επειδή είναι μεγάλο, είναι και απότομο, κατάλαβε. Είναι... δεν μπορεί, τσαντίζονται στι στροφέ. Για πε μου, τι μου είπε Δημήτρη. Την ημερομηνία γέννησή του, Θάνια μου. Και... είμαι 16 Τετάρτου το 59. Μακριό, γι' αυτό, τι να πούμε. Ναι. Το 59, έτσι. Κοίτα, η πείρα μιλάει. Η πείρα μιλάει εδώ. Δημήτρη, έχω πάθει πλάκα τώρα. Λέει, ας πούμε, είμαι κρυός, τι να πούμε τώρα. Ναι, ναι, έχει γίνει. Από την ώρα που βρεθήκαμε σήμερα έχει γίνει περισσότερο. Έχει πάθει παράνοια με τα ζώδια. Είναι. Λε να σου φάω εγώ, τι θες τελικά. Φάτινη, μωρό μου, για πάτη σου. Πάτη. Λοιπόν, να πούμε στη γυναίκα. Θέλεις να ρωτήσουμε για επισημοποίηση. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει επισημοποίηση. Το πώς θα πάω, θα έχω πορεία μέχρι τα γεράματα. Αν θα έχεις πορεία και άλλη καταρχήν. Μέχρι τα γεράματά μου με αυτόν είχα πορεία. Να σου πω ότι έχεις ήδη πορεία 3 χρόνια. Και τώρα κοιμάται μέσα ο φίλος. Αλλά θες να δεις αν θα έχεις και άλλη πορεία. Πες μου 4 νούμερα από το 1 στο 22. Θέλω να μου τον φέρεις λίγο στο μυαλό σου και να μου δώσεις 4 νούμερα από το 1 στο 22 πάνω του. 22. 1. 3. 5 και 3. 22. Ναι, κύριε, μόνο αυτός επιθετικός θες να μου πεις. Εσύ δεν είσαι καθόλου λίγο, λιγάκι. Εγώ άμα μου επιτίθεται εκείνος γίνομαι ή ένα. Μη με τρελαίνεις λοιπόν. Της κολάσεως γίνεται εκεί πέρα, παιδιά. Δηλαδή, της κολάσεως γίνεται. Κοίταξε να δεις. Θα έχετε πορεία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Αριθμολογικά δείχνει ότι θα υπάρξει πορεία, αλλά θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλές υποχωρήσεις γιατί μου βγαίνεις και εσύ πάρα πολύ επιθετική. Ναι, αλλά δεν κάνω την αρχή εγώ, βρε Δημήτρη, την κάνει εκείνος. Βρε αγάπη μου γλυκιά, όταν θέλεις όμως κάτι για να το αποκτήσεις, θα πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις. Είσαστε και δύο εκρηκτικοί χαρακτήρες. Είσαι και εσύ πάρα πολύ εκρηκτική σαν άτομο και έχεις μία προσωπικότητα από ό,τι βλέπω και διαισθάνομαι και σου βγαίνει μεγάλη, θα πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις για να είσαστε μαζί κι άλλα τόσα και άλλα τόσα χρόνια. Εδώ να βάλουμε και τη Λένα στην κουβέντα. Αλλά είσαι και εσείς... Είπες, κατάλαβα ότι μ' αγαπάει. Σ' αγαπάει, αλλά είσαι σε κάποια ζητήματα, μου δείχνει εδώ πέρα πάνω στη σχέση σας, λίγο υπερβολική στην αντίδρασή σου. Όχι επιθετική όταν τσακώνεστε. Κάποια πράγματα τον ενοχλούν στη συμπεριφορά σου από την αρχή που είχε ξεκινήσει η σχέση. Που δεν εκτιμάς τα προσόντα του. Δεν τα ανακαλύψε ξανά. Κώστα. Έλα Ρένα μου. Κώστα, μήπως πεθαίνει κανένα 2-3 πόντες από εκείνα. Πάρουμε, παιδί μου. Άμα είναι πολύ και περισσεύει, να πάρουμε κι εμείς κάτι. Τα ακούς, Δημήτρα. Πώς πλέει τη φίλη μας, Δημήτρα. Θάλια. Θάλια. Κώστα. Ναι, ναι. Κωστάκη, ναι, ναι. Για να διευκολύνω την κατάσταση, δηλαδή. Ναι, μωρέ. Ρε Θάλια, έλα. Η Ρένα λέει να πάρουμε, να πάρει εκείνη κάτι. Θάλια, πρέπει να πάρεις λίγο να κάτσεις να σκεφτείς σοβαρά. Πέρα από την πλάκα, να σκεφτείς σοβαρά, επειδή έχουν περάσει 3 χρόνια, αν θέλεις. Να συνεχίσει αυτή τη σχέση, θα πρέπει να αλλάξει λίγο συμπεριφορά, θα πρέπει να ξαναδεί λίγο τον εαυτό σου, θα πρέπει λίγο να κοιτάξει πίσω. Γιατί μια κατάσταση έχει ξεκινήσει λάθος και συνεχίζεται. Δεν ανέχομαι να μου μιλάει ο άλλος απότομα και αρχίζω μετά και από το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω τι είναι αυτό. Δεν μπορώ εγώ. Θέλω να μου μιλάει ωραία ο άντρας. Ναι, θέλω να σου μιλάει ωραία. Πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται. Υπήρχε κάποιο περιστατικό που το ξεκίνησε αυτό, θα σου ήταν εύκολο. Ναι, ναι, ξεκίνησε να μιλάει απότομα χωρίς λόγο, έτσι. Για μια βλακεία μέσα στο σπίτι που πήγε να καεί το φως και εγώ έπλαινα τα πιάτα και δεν πήγα γρήγορα να κλείσω το διακόπτη. Και από εκεί ξεκίνησε να μιλάει απότομα από τους 2 μήνες που συζούσαμε. Από τους 2 μήνες. Άρα αυτό που σου είπα, ότι έχει ξεκινήσει μια κατάσταση λάθος. Μου μίλησε και πρόστιχα, με έβρισε μια φορά απότομα με μια λέξη πρόστιχη.
Και του δώσα μια ευκαιρία, του δώσα δεύτερη ευκαιρία. Τώρα στα τρία χρόνια πρέπει να έχει δώσει πολλές ευκαιρίες. Ναι, τώρα δεν βρίζει. Τώρα το έχει κόψει γιατί τον έδιωξα πολλές φορές. Είχα χωρίσει ένα διάστημα μαζί του, κανένα δίμηνο. Είχα χωρίσει. Εκεί το διάστημα που χωρίσατε, όταν τα ξαναβρήκατε, ήταν πάλι επιθετικός ή. Όχι, ήταν τον πρώτο καιρό ήταν πιο καλός. Μετά από λίγο καιρό ξανά. Δεν βρίζει τώρα. Τώρα δεν βρίζει. Τώρα συζητείτε μαζί. Ναι. Ωραία, ωραία. Κούκλα μου γλυκιά, κοίταξε να σου πω. Αν δεν αυτή η σχέση. Τώρα, έχει επίθεση, μιλάει λίγο απότομα. Ναι. Υπάρχει άλλη γυναίκα. Όχι, δεν βγαίνει, δεν του βγαίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλη. Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Δεν έχει άλλη γυναίκα, στο λέω σίγουρα, πραγματικά. Δεν εκτιμάσει τα προσόντα του. Μήπως δεν είσαι σίγουρη. Ποιες ώρες σου μιλάει απότομα, γιατί όπως σου μιλάει πρόσχα κάποιες συγκεκριμένες ώρες, τότε. Όπως έμπριζε στην αρχή, δεν βρίσκει. Εγώ νομίζω δεν εκτιμάς τα προσόντα του. Άρα, τι είπες, Δημήτρη. Άρα, έχει ξεκινήσει ήδη μία αλλαγή πάνω στη συμπεριφορά του. Και θα πρέπει αυτό λιγάκι να το κοιτάξεις, γιατί αυτό δείχνει, εφόσον είσαστε και δύο εκρηκτικοί χαρακτήρες, ότι ο άνθρωπος έχει κάνει. Σε εισαγωγικά για τον εαυτό του έχει κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Άρα θα πρέπει να κάνεις και εσύ κάποιες για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Έτσι, για να συναντηθείτε αυτή κάπου. Αυτή τη σχέση ακριβώς. Ακριβώς. Για να συναντηθείτε όμως, κάπου. Για να, συναντηθείτε ναι. κάπου. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Και να σου πω και το άλλο. Ότι αν δεν μένατε μαζί. Ναι. Θα ήταν πιο εύκολη η σχέση σου. Ναι. Ναι, αυτό λέω και εγώ έτσι, το πιστεύω. Ναι, αλλά δεν μπορώ μόνη μου να μείνω. Φυσικά και δεν μπορείς. Πώς θα γίνει. Έχω μείνει πολλά χρόνια μόνη μου. Και έχει ένα άλλο κακό ρε παιδιά. Τι. Συνέχεια. Τι. Θέλει σεξ πολύ, είναι πολύ το σεξ. Αυτό είναι αμαρτία, πολύ. Ενώ η Ρένα, έρενα. Εδώ μου φαίνεται ότι η φίλη μας εδώ της δίνεται μια τεράστια ευκαιρία. Άκου. Μισό λεπτό, συγχωρέστε με. Θάλια. Θέλει πολύ σεξ. Η Ρένα από την άλλη έχει ξηρασία. Άκου τώρα τι συμβαίνει. Άκου τι συμβαίνει. Να μοιράσουμε τη διαφορά. Δεν βλέπετε στην Αυστραλία πυρκαγιές. Δεν βλέπετε στην Αγγλία. Πώς το λένε, στην Αγγλία δεν βλέπετε τι γίνεται. Και εδώ στην Ελλάδα τίποτα. Λοιπόν, δεν μοιράζονται δίκαια τα πράγματα. Εγώ τι προτείνω. Προτείνω μία συγκέντρωση. Έλα. Η Ρένα, η Θάλια, ο κύριος με το τεράστιο θέμα. Και ο κύριος με το μικρό θέμα που κέρδισε. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Άκου. Κέρδισε. Νικητής σήμερα είναι ο 69-74-508 Triple X. Ωραίο νούμερο αυτό. Ναι. Το νούμερο του βγάζει απομάκρυνση όμως. Ναι, αλλά παίρνει ένα. Πώς το κέρδισε. Το ένα τάμπλετ. Αλλά έγραψε ένα μήνυμα. Ακούστε το μήνυμα, παιδιά. Ακούστε το μήνυμα. Ρε παιδιά, εγώ παίζω την Πανσέλινο, το παίζω το μόριό μου στην Πανσέλινο και αντί να μεγαλώσει, μεγάλωσε το χέρι μου. Λοιπόν, πρόσεξε. Και του λέω εγώ τώρα, ξέρεις γιατί μεγάλωσε. Ξέρεις γιατί μεγάλωσε το χέρι σου. Για να πάρεις. Να παραλάβεις. Για να παραλάβεις το τάμπλετ. Για να παραλάβεις το τάμπλετ. Να το. Για να το έχεις στο χέρι σου. Πώς θα χώραγε το τάμπλετ. Άρα το σύμπαν. Πόσες ίντσες είναι το τάμπλετ. 7. Εντάξει. Το τάμπλετ είναι 7 ίντσες. Λοιπόν. Περιμένω αυτό το πλάνο, το ρημάδο πλάνο. Λοιπόν, μεγάλωσε το χέρι σου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια, ήταν να βρεις ένα τάμπλετ και το βρήκες απόψε. Θερμά συγχαρητήρια. Στόπ όμως τώρα, για να μικρύνει πάλι το χέρι. Τώρα με το τάμπλετ θα έχει πιο πολύ δουλειά. Όχι, τώρα πρέπει να μικρύνει. Σε όλους τους χώρους μπορεί, με Wi-Fi. Εγώ το σε όλους που περιμένω, ρε Κώστα. Για σένα ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Πες μου, κούκλα μου, πες μου, τι θέλεις, τι. Τι να θέλω, παιδάκι μου, τόσες ώρες έπαθα κι εγώ αυτό, πώς το λένε. Τι έπαθα. Κολπική ξηρασία. Κολπική ξηρασία. Κολπική ξηρασία ή κολπική ξηρότητα. Όχι, ξηραφή. Ξηραφή. Α, ξηραφή. Ξηρασία. Ξηραφή. Τελείωσε. Δηλαδή, τη ράψανε. Τη ράψανε, τέλος.
Οπότε πρέπει να σου βρούμε κάποιον να σε ξεράψει. Όχι, κάποιος. Τι ξεράψει, δεν ξεράβεσαι. Ή ράβεσαι ή αυτό. Κάποιος να κόψει. Κάτσε μισό λεπτάκι, υπάρχουν και τα φερμουάρ. Το βάζεις και το βγάζεις. Θα να κόψει, λέει, τα νήματα, πώς λέγεται.